Αριστονίκ. Καλημέρα και φίξε. Αριστοτρίτη. Τι μέρα είναι σήμερα. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω πότε και μέρα να βάλω. Εντάξει, πάντως έναν Ιούλης. Σήμερα που το γυρίζουμε 14 Ιουλίου, υποθέτω είναι 29 Ιουλίου. Εντάξει. Μπορεί να είναι και 28 Ιουλίου, την ημέρα της επετείου του γάμου των γονέων μου. Mm. Έχουμε ντρευτεί 28 Ιουλίου του 1974. Μα σοβαρά με στην εισβολή. Ναι. Κορή, δεν ξέρεις την ιστορία της ζωής μου, δεν κουμέρα μου είσαι εσύ. Ξέρω ότι... Έχω γεννηθεί. Καλά, κορή μου, ο κόσμος ακέγεται τον Τζοζίνο επαντρεύκοντα. Και κάνω και κομπελούδι. Έχω συλληφθεί μεταξύ πρώτης και δευτεράς εισβολής. Και το δυνάμεο. Παντρευτήκαν 28 Ιουλίου του 1974. Ναι. Ήταν ένα αντρόγινο που είχαν την Παρθενία πριν από το γάμο, θα γινόταν ιερέας. Και 1η του Αυγούστου ξεκίνησαν οι νηστείες του 15 Αυγούστου. Οπότε μεταξύ 28 Ιουλίου και 30 Ιουλίου συνελήφθη. Μάλιστα. Και γεννήθηκα 42 εβδομάδων. Ήμουνα και. Όχι προώρο. Ήμουνα. Υπερόρυβο παιδί. Ναι, γιατί του λέει καθόπου να σε. Καθόπουν σε στάση γιόγκα και δεν έβγαναν. Έτσι, τη μάνα μου τη έκανα. Κάτι ήξερε. Κάτι ήξερα κι εγώ. Τη έκανα μια εγκάρσια και σε αερική εντομή. Εγώ έντεψα να πεθάνει η μάνα μου από την δική μου τη γέννα. Ναι. Κυλιοπονούσαμε τη Μεγάλη Τετάρτη και έκαμε τι επίγουσα και σε αερική Κυριακή του Πάσχαδο για δεύτερο το μεσημέρι. 4 Μαΐου 1975. Επειδή ξέρω ότι έχετε βγάλει τον αστρικό μου χάρτη, ξαναφκάρτε. Και που το βγάλατε, τι καταλάβατε, δεν ξέρω. Λοιπόν, σε αυτόν το vlog. Μάλιστα. Ένα πρέπει να παίξω 28 του Ιούλη τώρα που πάω την ιστορία. Επέξε το κι εσύ. Τα κινέζικα μου γενέθλια. Ξέρεις ότι τα κινέζικα γενέθλια είναι την μέρα της σύλληψης. Σοβαρά, Τζο, άμα την ξέρεις. Εγώ ξέρω, του Λάζαρου τα κινέζικα του γενέθλια 26 του Νιόβρη του 96. Και της Κυριακής τα κινέζικα της γενέθλια είναι 28 του Μάη του 99. Εγώ ούτε τα δικά μου κινέζικα ξέρω. Εγώ είμαι προγραμματισμένη κοπέλα. Ξέρετε που κάνω. Δεν έχω έτσι. Ναι. Για μένα ξέρουμε γιατί είπαμε ήταν νηστεία μετά. Γιατί... Σωστά. Εσείς τα κάνετε με τέτοιον τρόπο που. Έβγαλε ο αδερφός μου και λέει: Μάμα λαλίτη, γέννησες την πολλά πιο μετά από τότε που πρέπει να γεννήσεις. Γιατί η μάμα μου λέει: Δεν ξανά είδε την περίοδο μετά που παντρεύτηκε. Άρα έμεινε έγκυος τότε. Είχε άλλη περίοδο. Ωραία, πράγματα. 9,5 μήνες κοίησεως εγώ. Όχι 9, όχι 8,5 όπως τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου ήταν προώρα και τα δύο. Ήταν ο ένας 37 εβδομάδων και ο άλλος 38. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα έχει να κάνει με παιδιά. Θα μιλήσουμε για το πώς επιλέγουμε babysitter. Στα ελληνικά. Νταντά. Ένα ελληνική λέξη τον νταντά. Πώς λέγεται. Βρες το στα ελληνικά. Εγώ θα καθίσω εδώ που είπα τον ταντά και μου λες... Αφού δεν είναι ελληνική λέξη τον ταντά. Φροντιστή ή φροντίστρια για το παιδί μας. Μάλιστα, δεν είναι ωραίο. Είναι ολόκληρη αλογούρα. Τέλος πάντων θα το βρούμε. Babysitter. Εντάξει. Όχι dog sitter, babysitter. Φύλαξη παιδιού. Μ' αρέσει. Τέλος πάντων. Πώς επιλέγουμε κατάλληλο πρόσωπο για να προσέχει το παιδί μας όταν εμείς θα βγούμε έξω, για παράδειγμα, ή όταν θα πάμε ένα ραντεβού με τον άνδρα μας. Ή όταν πάμε δουλειά. Γιατί έχει και κόσμο που θέλει να. Που δεν έχει κάποιον αφεντικό του άνθρωπο να τα φροντίσει και χρειάζεται... Και δεν θέλει να πάρει και το παιδί στο βρεφοκομείο. Δηλαδή, ναι. Μωράκια τα οποία είναι πριν τα 2,5-3 έτη που λες και εσύ ότι πρέπει να πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, είναι σημαντικό το άτομο που είναι να επιλέξουμε να αγαπάει τα παιδιά, δηλαδή να μην του είναι βάρος τα παιδιά και να μην κάνει αυτόν το επάγγελμα μόνο και μόνο για βιοποριστικούς λόγους, αλλά να υπάρχει και αγάπη προς αυτόν το επάγγελμα. Δεύτερο στοιχείο είναι να έχει εμπειρία από παιδιά και μάλιστα εμπειρία από τα παιδιά της ηλικίας των παιδιών μας. Ενώ αν είναι βρεφική ηλικία, γιατί έχει που κάνουν και babysitter και δεν είναι βρέφη, να γνωρίζει πώς να τα αλλάζει, πώς να τα ταΐζει, πώς να τα φροντίζει, να μην τα μάθει πάνω στο παιδί μας δηλαδή. Είναι καλύτερα να έχει κάποιον δίπλωμα βρεφοπνιπιοκομείας. Εντάξει, το σίγουρα αν έχει ένα δίπλωμα είναι προσόν, αλλά και πάλι... αν δεν έχεις εμπειρία και δίπλωμα να έχεις,
δύσκολο. Πώς μπορώ να διαπιστώσω αν το πρόσωπο που θα προσέχει το παιδί είναι η baby sitter που θα προσλάβω, όντως αγαπάει τα παιδιά ή προσποιείται μπροστά μου πως αγαπάει το παιδί και πίσω μου δεν το αγαπάει. Είναι σε αυτόν το σημείο είναι καλή μια σύσταση, δηλαδή να πάμε με συστημένη ή αλλιώς να έχουμε μια δοκιμαστική περίοδο με το άτομο αυτό, το οποίο να είμαστε και εμείς στο σπίτι την ώρα που γίνεται το babysitting, για να παρακολουθούμε, να κάνουμε τις δουλειές μας, ενώ δεν θα είμαστε από πάνω τους. Νομίζω να κάνουμε μια δοκιμή. Μια δηλαδή δοκιμή. Να δούμε πούμε το παιδί μας, πώς είναι όταν το αφήνουμε και πώς συνδέεται. Είναι καλά, μας τρέχει, μας ξοπίσω, μπορούν να παίξουν, μπορούν να συνεννοηθούν, να μιλήσουν, ή τέλος πάντων να φροντίσει το παιδί χωρίς τη δική μας παρουσία. Το παιδί μας όταν είναι μαζί με αυτόν το άτομο, το βλέπουμε ότι είναι καλά ψυχολογικά, έχει μια σταθερή συμπεριφορά, ή αλλάζει η συμπεριφορά του ξαφνικά. Πάντα είναι καλό να υπάρχει μια δοκιμαστική περίοδος ή και μια περίοδος που να βγαίνουμε από το σπίτι, αλλά να επιστρέφουμε σε ώρες που να μην το γνωρίζει το άτομο αυτόν, προκειμένου να ελέξουμε την κατάσταση πώς θα είναι. Δηλαδή μπορεί να βγούμε για μια ώρα, να μην πούμε ότι να επιστρέψουμε σε μια ώρα και όταν επιστρέψουμε να δούμε πώς είναι το παιδί μας με αυτόν το άτομο. Και κάμερες, έχει που βάζουν και κάμερες στο σπίτι. Θα σε ρώτησα για τον Anycams. Υπάρχουν κάμερες που μπορείς από το κινητό σου να βλέπεις ανά πάσα στιγμή τι γίνεται στο σπίτι. Ναι, ναι, και αυτό είναι πλέον με πρέπει την τεχνολογία. Πρέπει να πεις όμως ότι έχεις κάμερα. Να το ξέρει. Εννοείται. Πρέπει να το ξέρει η babysitter ότι έχω κάμερες εγκατεστημένες στο σπίτι. Αν και πεις πού είναι η κάμερα. Έχω στα δωμάτια που είναι το παιδί και λοιπά κάμερα. Και παρακολουθώ, να το ξέρεις ότι παρακολουθώ, τις έχω και για άλλες ώρες, ας πούμε. Ναι, 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 δεν είναι κακό. Πρέπει να το γνωρίζει το άτομο που παρακολουθείτε. Οφείλει να γνωρίζει ότι βιντεοσκοπείτε. Ναι. Ότι παρακολουθείτε. Γενικά, εγώ κρατάω την ψυχολογία του παιδιού, γιατί τα παιδάκια μας, ακόμα και βρέφοι, όταν είναι με κάποιον άτομο, και αισθάνονται ασφάλεια, τα βλέπεις ότι είναι ήρεμα και γενικότερα η ψυχολογία τους είναι σταθερή. Αν βλέπεις ότι είναι αναστατωμένα, ότι γενικότερα έχουν αλλάξει, ότι όταν επιστρέφουμε στο σπίτι το παιδί κλαίει συνέχεια, γκρινιάζει, δεν είναι καλά, τότε σημαίνει ή ότι έχει θέμα με προσαρμογή ή ότι το άτομο το οποίο το φυλάει κάτι είτε αδιαφορεί, είτε γενικότερα δεν είναι σωστό στη δουλειά που το βάλαμε να κάνει. Πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε πότε είναι θέμα προσαρμογής και πότε είναι θέμα ακαταλληλότητας του φυλακτή, του babysitter, του της babysitter. Εάν είναι θέμα προσαρμογής, φαντάζομαι το παιδί θα το βγάζει και σε άλλους χώρους. Και όχι μόνο με το συγκεκριμένο το άτομο. Μπορεί να το βγάζει, ας πούμε, και με γιαγιάδες και με παππούδες και με θείους και με θείες. Και όταν πάμε σε έναν τόπο και μας χάσει από το πεδίο του, το βγάζει και σε άλλες στιγμές. Ενώ αν είναι μόνο για το συγκεκριμένο άτομο, θα το βγάζει μόνο στο συγκεκριμένο άτομο. Έχεις χρησιμοποιήσει με babysitter? Ναι. Κύπρον ή Ελλάδα? Ελλάδα. Πώς έγινε η επιλογή? Η επιλογή έγινε, πήρα κάποιες συνεντεύξεις από κάποια κορίτσια, τα οποία ήταν ως επιτοπλίστω φοιτήτριες, βρέφων νηπιακού ή νηπιακής εκπαίδευσης. Για τον Λάζαρο το κάνεις? Όχι, για την Μαρία. Την Μαρία, ναι. Τον Λάζαρο πήγε νηπιαγωγείο 2,5 ετών, έμεινα μαζί του τα πρώτα 2,5 χρόνια και είχα μια κυρία που επειδή έκανα μεταπτυχιακό, όταν χρειάζεται να πάω στο πανεπιστήμιο, ερχόταν και το πρόσεγε για όση ώρα. Πώς την είχες βρει εκείνη την κυρία? Μου τη σύστησε η γυναικολόγος μου. Α. Άρα παίρνουμε συστάσεις από ανθρώπους αξιόπιστους και έμπιστους δικούς μας ότι έχω χρησιμοποιήσει στα δικά μου παιδιά, για παράδειγμα, αυτό το πρόσωπο, είναι αξιόπιστο, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Όπως εμείς είχαμε βρει για τα παιδιά μας, είχε πει παιδίατρος για έναν
κύριο που είχε ταξί, οδηγό ταξί, ο οποίος ήταν έμπιστος οδηγός ταξί και έφερνε τα παιδιά από τα φροντιστήρια και αυτά, και το χρησιμοποιήσαμε και εμείς επειδή μας το είχε συστήσει γιατρός μας, ναι. που τη γνωρίζαμε ότι και ήταν άτομο ναι, υποστοχήνης. Ήταν μια κυρία έτσι, που είχε εγγονάκια, η οποία έρχονταν στο σπίτι, στο περιβάλλον του μωρού και το φρόντιζε για εκείνη τη μία-δύο ώρες που είχα εγώ μάθημα στο πανεπιστήμιο. Μετά πήγαινε νηπιακό σταθμό. Τη Μαρία, ωστόσο, επειδή ήταν πολύ δύσκολα χρόνια, χρειάστηκε να έχω κάποιαν babysitter μέχρι να γίνει σε ηλικία που να μπορώ να το πάρω στο δηλαδή, βρεχονηπιακό σταθμό. Σας πάλι. Πάλι στο σπίτι. Και υπήρχαν και φορές που την είχα στο γραφείο μου, που είχα ένα χώρο δίπλα από το γραφείο μου και πρόσεχε το παιδί δίπλα από το γραφείο μου μέχρι να μάθω ότι, μέχρι να δω ότι η babysitter είναι οκ, okay, γιατί δεν ήμουν στο σπίτι. Δηλαδή να μιλάμε για πολύ μικρό μωρό όμως. Βρέφος. Βρέφος, ναι. Ναι, βρέφος. Εγώ τότε που είχα την Κυριακή, γιατί στο Λάζαρο, ο Λάζαρος πήγαινε νηπιαγωγείο. Δηλαδή πήγαινε νηπιαγωγείο 2 ετών, 2,5, έτσι. Όχι, είχε πάει και στην Αγγλία. Τέλος πάντων, στο Κυπριακό νηπιαγωγείο είχε πάει στα 2-2,5 έτη. Στην Αγγλία πήγαινε για λίγες ώρες στο nursery, των νηπιαγωγείων, μόνο για κοινωνικοποίηση, δεν τον περνάω πολλές ώρες. Στην Κυριακή ήρθε μια κυρία που μας την είχα συστήσει τις πρώτες μέρες, γιατί μιλούμε ήταν 8 ημερών η Κυριακή και πρέπει να πάω δουλειά. Έρχοντας στο σπίτι και μετά όταν έγινε 3 μηνών την έπαιρνα σε μια άλλη κυρία την οποία γνώριζα χρόνια πολλά, ήμασταν συμμαθήτριες και φίλες με την κόρη της, η οποία πρόσεχε το εγγονάκι της και μετά πήγαινε νηπιαγωγείο 15 μηνών, αρκετά νωρίς είχε πάει νηπιαγωγείο. Αλλά προσέχουμε που εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας. Δεν πιάνουμε οποιονδήποτε από το δρόμο έλας ή όποιος είναι πρόθυμος να κάνει τον babysitter δεν είναι απαραίτητα και κατάλληλος. Ακριβώς. Γίνονται πολλά άσχημα πράγματα. Έχουμε όλοι συγκλονιστεί αυτή την περίοδο και από τις ιστορίες απαγωγής εκείνων των κοριτσιών στη Θεσσαλονίκη κλπ. Κλπ. Συστημένα πρόσωπα και πρόσωπα τα οποία τα ελέγχουμε εμείς ήδη. Ναι. Και βλέπουμε ότι τα παιδί μας όταν επιστρέφουμε είναι χαρούμενο και έχει συνδεθεί με αυτόν το άτομο που είναι δείγμα ότι πρώτον το αγαπάει και δεν κάνει αυτή τη δουλειά μόνο για βιοποριστικούς λόγους και δεύτερον ότι το φροντίζει και του δίνει σημασία. Γιατί είναι σημαντικό να δίνει σημασία στο παιδί όσο λείπουμε. Να μην είναι απλά μόνο άλλαγμα και τάισμα και δεν έχει ανάγκη να πω κάτι άλλο. Τα μωρά καταλαβαίνουν, έχουν υψηλό αίσθηκτο και όταν αδιαφορεί κάποιο που είναι δίπλα του, το καταλαβαίνουν. Παρόλο που δεν μπορούν να μιλούν. Μου λέγει η Κυριακή, πριν κάνα μήνα, μιλούσαμε για τις κοπέλες που τους έκαναν babysitting όταν ήταν μεγαλύτεροι. Εντάξει. Γιατί όταν ήμουν στη Λευκοσία και τις ώρες που δούλευα το απόγευμα που σχολούσα από το σχολείο. Είχα babysitter στο σπίτι, είχα μια εξαιρετική κοπέλα, ήταν φοιτήτρια νοσηλευτικής, η οποία ήταν μαζί τους 4-5 ώρες, τις ώρες που δούλευα εγώ το απόγευμα μέχρι να σχολάσω. Της έφευγα μερικές φορές, έμπαινα στην πορτά του γραφείου, σκοτώνονταν εκεί μπροστά στο καημένη άθη, άθη μου πώς ετράβησες. Και μετά όταν πλέον ήταν πιο μεγάλη, οι babysitter ερχόντουσαν μόνο τις ώρες που θα έβγαινα έξω βράδυ και δεν θα τους άφηνα μόνο στο σπίτι. Και μου λέει η Κυριακή, ξέρεις, η Τάδε, η Άννα μου λέει για παράδειγμα, ήταν εξαιρετική babysitter. Ασχολιόνταν μαζί μου, κάναμε το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Η άλλη, δεν θα πω όνομα, καθόταν πάνω στον καναπέ και έβλεπε τηλεόραση και βαριόμουνα. Την άλλη μου λέει, τη μάθαινε ελληνικά. Ήταν μια ξενόγλωσση κοπέλα. Μιλούσε Αγγλία, Κυριακή μιλούσε. Τη μάθαινε ελληνικά, τη έλεγα δις καρέκλα, δις. Και λέει ασχολιόνταν μαζί μου. Και μου λέει, πολύ ωραία περνούσα τότε που έβγαινε έξω. Στα μεγαλύτερα παιδιά είναι πιο εύκολο να γίνει. Αν είναι ένα παιδί που πάει δημοτικό, αν είναι ένα παιδί που είναι δύο, Δευτέρα, Τρίτη δημοτικού, μπορεί να σου πει: μαμά, περάσαμε ωραία, δεν περάσαμε ωραία. Δηλαδή, στα μικρά τα μωρά που δεν μιλάνε ακόμη, που δεν ξέρουν να επικοινωνήσουν, δεν μπορεί να συμβεί, υπάρχει μεγαλύτερη έτσι έγνοια. Αυτά. Ναι. Πρέπει να παίρνει babysitter ο κόσμο για να κάνει τι δουλειέ του. Πώ αγιώ, αν δεν υπάρχει δίκτυο κοινωνικών υποστήριξη, και μη σα πω ότι είναι και καλύτερα να παίρνει έναν άνθρωπο να τον εργοδοτεί για να κάνει αυτή τη δουλειά, παρά να έχει τον συγγενή, ο οποίο μπορεί και να παίρνει και θάρρο και να ασκεί τη δική του διαπαιδαγώγηση στο παιδί σου
και μετά να δυσκολεύεσαι να βάλεις όρια, να δώσε θάρρος στο χωριάτι και ναι, θα μπει με τις ποδίνες, με τις να δυσκολεύεσαι βότες να πεις, να κάνεις μια παρατήρηση, γιατί είναι να σε ενοχοποιήσει κιόλας, να πει δεν φτάνει που σου προσεγώ το παιδί και έχεις και απέτηση και μου λες έτσι και γιουβέτσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Και στην ουσία να ασκεί εξουσία πάνω στο παιδί σου. Ενώ αν εργοδοτείς κάποιον, εσύ παπάς, εσύ τατάς. Εσύ λέεις πώς θέλεις να διαπαιδαγωγεί το παιδί σου και οφείλει να υπακούσει, γιατί είσαι ο γονέας και κοιτάει μόνος του και μόνο εσύ έχεις την ευθύνη για το πώς θα διαπαιδαγωγηθεί αυτό το παιδί. Και είναι καλό για τα ζευγάρια και για τους μονογονείς να έχουν και χρόνο με ενήλικες, να μην είναι συνέχεια μαζί με τα μωρά, για να ξεκουράζονται, να αλλάζουν παραστάσεις, να γεμίζουν μπαταρίες, όπως λέγει η έκφραση, η κοινότοπη έκφραση, να γεμίζουν μπαταρίες, για να μπορούν να έχουν έτσι και αντοχές να αντέχουν. Έτσι. Το μεγάλωμα των παιδιών του, παιδί, είναι εύκολο. Το έλεγα στη μάνα μου προχθές. Της λέω, κόρη, μα πόσο είχα βασανιστεί, μεγάλωσε τα παιδιά μου. Λέει, έχει μία κοπέλα που έγραψε ένα βιβλίο που είπε, ήθελες να γίνεις γονιός, κάσε και κολύμπα τώρα. Δεν την ξέρουμε αυτή την κοπέλα, όχι. Το βιβλίο μου χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά, της εκδόσης ψυχογιός. Φιλιά. Γεια σας. Γεια σας.